Με τη στήριξη χιλιάδων πολιτών και φορέων εντός και εκτός Ελλάδας, οι δημοσιογράφοι και η τεχνική της ΕΡΤ συνεχίζουν την εκπομπή απεργιακού προγράμματος. Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι κοινωνικοί φορείς και τα συνδικάτα με 24ωρη γενική απεργία. Τη συνέχιση της απεργίας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποφάσισε ομόφωνα το διασωματιακό όργανο των εργαζομένων στην ενημέρωση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, είναι και αυτός ένας λόγος για να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι. Και είναι λίγο αλληλένδετο αυτό, τροφοδοτεί το ένα το άλλο και ψυχολογικά. Για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, αλλά και για να στηριχθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Η φνηδιαστική απόφαση για λουκέτο στην ΕΡΤ δοκιμάζει τις αντοχές της τρικομματικής κυβέρνησης συνεργασίας. Για πρόβλημα δημοκρατίας μίλησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Και αν κάποιοι υποτίμησαν το ΠΑΣΟΚ ή έκαναν την εσφαλμένη εκτίμηση ότι κάτι φοβάται το ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπικούς λόγους. Έχουν κάνει τραγικό ιστορικό λάθος. Τραγικό. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, προοπτική και καθαρούς όρους διακυβέρνησης. Η Δημάρ δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αν τη ζητηθεί με κλειστή ΕΡΤ, διαμηνύει ο Φώτης Κουβέλης. Οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι θα έχουν συνάντηση με θέμα την ΕΡΤ το απόγευμα της Δευτέρας.